Καλημέρα παίχτες μου, Πιερθίνες εδώ με ένα ακόμα βίντεο και σήμερα θα κάνω μία απόπειρα. Αυτό ελπίζω να μην είναι ακόμα κόκκινο γιατί πριν το πάτησα. Θα κάνω μία απόπειρα στο να βλογκάρω. Έχουμε καιρό να κάνουμε ένα vlog, οπότε ήρθε η ώρα και μάλλον στο τέλος του σημερινού vlog, αν θέλετε μπορείτε να πάτε κατευθείαν στο τέλος, θα έχουμε το μεγάλο giveaway για τους 20K συνδρομητές. Λοιπόν, πρωινό. Αυτά τα σαν Coco Pops, Coco Pops, δεν ήξερα ότι ήταν π και όχι κ. Βρώμη, είδατε βασικά τι έβαλα, πρωτεΐνη, κακάο και νερό και τα ανακατεύεις όλα και γίνεται αυτό το εντυπωσιακό μείγμα. Το αφήνεις να κρυώσει λίγο, γι' αυτό έβαλα και κανονικό νερό και όχι βρασμένο για να κρυώσει πιο γρήγορα και να μπορέσω να το φάω. Αυτά. Okay. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παίχτες μου, 12 η ώρα, φεύγουμε για γυμναστήριο γιατί λίγο αργότερα, κατά τις 2-3, άμα προλάβω, ελπίζω να προλάβω, θα πάμε με τον Τσίρα για να διαβάσουμε γιατί έχουμε εξεταστική. Τα πράγματα είναι λίγο σκληρά χωρίς ίντερνετ. Αυτό είναι με hotspot από το κινητό κτλ. Οπότε μου φάει πολλά δεδομένα. Είναι λίγο σκληρά για να ανεβάζω τα βιντεάκια, όμως κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Πάμε για προπόνηση. Πάμε να σπάσουμε πλάτη και δικέφαλα και θα δούμε τα fat grips γιατί τα χρησιμοποίησα την Τρίτη και ήταν άπαιχτα στο χέρι. Πάμε. Παίχτες μου, σας έλειψε αυτό το gym. Εμένα μου έλειψε λίγο. Βέβαια έχω ήδη κάνει από τη Δευτέρα, έχω ήδη κάνει 4 προπονήσεις. Σήμερα είναι η 5η προπόνηση και θα κάνουμε πλάτη πάλι. Τα πόδια πήγανε μία φορά αυτήν την εβδομάδα, δεν πειράζει. Έχουμε πόδια. Αλλά θέλουμε και λίγο πλάτη. Οπότε, θα ξεκινήσουμε με βαριά κοπηλατική και θα κάνω ένα commentary και θα σας πω πώς θα χρησιμοποιήσω και τα fat grips που πραγματικά τα χρησιμοποίησα σε μια ολόκληρη προπόνηση την Τρίτη, πριν 2 μέρες και είμαι πολύ... μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα και θα σας το εξηγήσω στο commentary. Πάμε! Γεια σας παίχτες μου, Πιερθίνες εδώ, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη προπόνηση. Αυτή είναι η δεύτερη pull day της εβδομάδας, οπότε έχω προσαρμόσει τη σημερινή μου προπόνηση με βάση την προπόνηση που έκανα πριν λίγες μέρες πάλι για πλάτη και δικέφαλα. Απλώς να το έχετε αυτό στο νου σας. Ξεκίνησα με κοπηλατική, επειδή δεν την είχα κάνει την προηγούμενη φορά μέσα στην εβδομάδα, και εδώ πέρα ο στόχος μου είναι να ανεβάσω όσο περισσότερο μπορώ τα κιλά με σωστό form. Οπότε προσπαθώ να κάνω 5, 6, 7, 8 κάπου εκεί πέρα, όχι παραπάνω επαναλήψεις, και να φορτώσω όσα περισσότερα κιλά μπορούσα. Επειδή ήταν το δεύτερο pull day της εβδομάδας και ήμουν κάπως κουρασμένος, είχα άλλες 4 προπονήσεις στην πλάτη μου, ενώ στο σώμα μου, όχι στην πλάτη μου, στο σώμα μου μέχρι τώρα, οπότε ήμουν λίγο πιασμένος, λίγο κουρασμένος, είχα κάνει βαριά squats. Τέλος πάντων, εδώ πέρα αποφάσισα να πάω μέχρι 8 επαναλήψεις, να μην κατέβω πιο κάτω, που σημαίνει ότι θα σηκώσω κάτι πιο βαρύ, και έφτασα μέχρι 100 κιλά. Έκανα αρκετά warm-up sets μέχρι να φτάσω αυτά τα 100 κιλά και στα 100 κιλά έκανα 3 set, 3 οχτάρια. Επόμενη άσκηση, 5 set στην οριζόντια κοπηλατική με τροχαλία, με cable τέλος πάντων. Εδώ πέρα πολύ λιγότερα κιλά και προσπαθώ όλη μου την κίνηση να την κάνω με την πλάτη. Είναι πολύ εύκολο να βάλεις εδώ πέρα κιλά που δεν μπορείς να ελέγξεις και να μην χρησιμοποιείς τόσο πολύ την πλάτη σου. Δεν θα κάνουν το σωστό contraction οι μίσου αν δεν τους το επιβάλλεις εσύ. Αν βάλεις κάτι πιο βαρύ, μπορεί να φέρνεις το χερούλι στο στήθος σου ή στην κοιλιά σου της τροχαλίας, όμως δεν θα ενεργοποιείς σε τόσο μεγάλο βαθμό την πλάτη σου. Οπότε πάντα έχετε στο νου σας αυτό, το να κάνετε δηλαδή σωστά, να χρησιμοποιείτε τους μυς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, που θέλετε να γυμνάσετε σε κάθε άσκηση. Επόμενη άσκηση, 5 set στα pull downs. Εδώ πέρα ο ώμος δεν με ενοχλεί, παρόλα αυτά δεν φορτώνω πάρα πολλά κιλά και δεν κάνω και pull-ups. Έχω να κάνω pull-ups πάνω από έναν μήνα και ελπίζω να αλλάξει αυτό το σκηνικό σύντομα, γιατί πάλι ο ώμος μου δεν πάει πάνω από το κεφάλι χωρίς να με ενοχλεί. Ειδικά, τέλος πάντων, pull-ups δεν μπορώ να κάνω. Τώρα, περάσαμε στα δικέφαλα.
Εδώ πέρα χρησιμοποιούμε τα fat grips και πραγματικά την προηγούμενη φορά είχα κάνει και μερικές ασκήσεις για πλάτη ή για πίσω δελτοειδή με τα fat grips και είναι πραγματικά τελείως διαφορετική αίσθηση. Θα νιώσεις και την πλάτη σου, όμως νιώθεις τόσο πολύ τη λαβή σου, τα δάχτυλά σου και τους πύχη σου να δουλεύουν και τα χέρια σου. Τα πάντα κάτω από τον ώμο δουλεύουν επιπλέον όταν χρησιμοποιείς τα fat grips. Οπότε εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ και σε άλλες προπονήσεις θα βρω σε κάποιες ασκήσεις που να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Κυρίως χρησιμοποιούνται σε ασκήσεις που τραβάς, οπότε που θέλεις τη λαβή σου, οπότε δικέφαλα, οπότε πλάτη. Τώρα, εδώ πέρα η πρώτη άσκηση που έκανα ήταν τα spider curls. Όπως βλέπετε από διαφορετικές γωνίες φαίνομαι πιο μεγάλος, από την προηγούμενη φαινόμουν πιο μικρός, εδώ πέρα πιο μεγάλος, πιο γραμμένος κτλ. Οπότε πάντα μη σας ξεγελάει η γωνία και ο φωτισμός δεν είναι πάντα ακριβώς αυτό που βλέπετε. Πρέπει να το δεις τον άλλον από κοντά. Σας το λέω αυτό απλά για να σας το πω. Τώρα κάναμε 4 set στα spider curls και 4 set στα incline curls. Εδώ πέρα ο λόγος που βάζουμε τον πάγκο επικλινή και ξαπλώνουμε πίσω είναι για να διατηρούμε τον ώμο μας σε διάταση. Για να βάλουμε το χέρι μας σε αυτήν εδώ τη θέση. Αν εμείς ξαπλώνουμε, αλλά αντί να λυγίζουμε απλά τον αγκώνα μας, τον φέρνουμε και μπροστά, τότε η άσκηση μεταμορφώνεται στο alternating bicep curl, που κάθεσαι όρθιος και τα χέρια σου είναι στο πλάι. Θέλεις τα χέρια σου να είναι πιο πίσω, δεν θέλεις να είναι στο πλάι, γι' αυτό χρησιμοποιείς τον πάγκο, γι' αυτό ξαπλώνεις πίσω, γι' αυτό απλώνεις τα χέρια προς τα κάτω. Οπότε, μην προσπαθήσετε να βάζετε πάρα πολλά κιλά σε αυτή την άσκηση, βάλτε κιλά που σας επιτρέπει να κρατάτε το χέρι σας πίσω και να λυγίζετε τον αγκώνα σας. Εδώ πέρα είδα πόσο πιο αδύναμο είναι το αριστερό μου χέρι από άποψη λαβής. Όπως είδατε χρειάστηκε να κατεβάσω λίγο τα κιλά και να ξαναρχίσω την άσκηση επειδή άνοιγε η λαβή μου στο αριστερό χέρι. Είναι πολύ πίσω σε σχέση με το δεξί, οπότε σίγουρα τα fat grips θα βοηθήσουν να ισορροπήσουν αυτή τη διαφορά. Αυτά είναι η προπόνηση για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη, σε 50 λεπτά νομίζω την έβγαλα. Τα λέμε στο επόμενο clip και πείτε μου αν σας αρέσουν και αυτά τα λίγο πιο χαλαρά vlogs που δεν σας δίνω απλά πληροφορίες που σας έχω ξαναδώσει, αλλά η επανάληψη βοηθάει. Πείτε μου. Αυτό το σημείο θα το βγάλουμε μέσα από τον καθρέφτη του αυτοκινήτου. Για να δω πόσο μακριά είναι. Λοιπόν, παίχτες μου, τελειώσαμε την προπόνηση. Κάναμε τα gains. Τα χέρια μου, ρε φίλε, εντάξει, όταν θα γραμμώσω θα είναι καλά, θα είναι καλά. Λοιπόν, πάμε σπίτι να δούμε τι θα φάμε. Η μάνα μου έχει φτιάξει, δεν έχει φτιάξει, αγόρασε ψάρια για να τα φτιάξει. Όμως, αν, επειδή έχει κάποιες δουλειές έξω με την αδερφή μου, αν δεν τα έχει φτιάξει ακόμα, εχθές έφερα από ένα πολύ γαμάτο μαγαζί φαγητό. Οπότε μπορεί να παραγγείλω από αυτό. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι έχω ξενερώσει επειδή η κάμερα πάλι κάνει αυτά τα παιχνίδια που σβήνει και έχω κάνει αυτό το κλιπάκι 73 φορές και λέω τα ίδια πράγματα. Πάμε. Πέθες μου, μόλις βγήκαμε από το μπάνιο και ήρθε κατευθείαν αυτό που παρατήλαμε. Πάμε στην κουζίνα να σας δείξω τι είναι. Προσπάθησα να με κάνεις να μην φαίνομαι πολύ λιπαρός. Δύσκολο. Ω, τι ωραίο σπίτι, έχουμε κουζίνα. Δείτε εδώ τι πήραμε. Καταρχάς αυτά στα δίνουν μαζί με το. Δεν το παραγγέλνεις. Μας δώσαν και γλυκά και χωρίς να το παραγγείλουμε. Εδώ είναι το χθεσινό. Θα ήθελα ρεβανί αντί για καρυδόπιτα. Και εδώ πέρα το κύριο γεύμα. Αυτό που δηλαδή παρήγγειλα. Ελάτε να δείτε. Στήθος κοτόπουλο, φιλέτο, πολύ πράγμα, δεν το τσικουνεύονται οι φίλοι μας και γι' αυτό θα τους δώσουμε και ένα shout-out. Επειδή και χθες μας άρεσαν. Λοιπόν, εδώ είσαι, δεν ξέρω αν φαίνεται, άρωμα κουζίνας. Shout-out γιατί κάνουν καλή δουλειά στη δουλειά τους. Τέλος πάντων, τρώμε και φεύγουμε κατευθείαν για εργαστήρια για να διαβάσουμε. Δεν έχει καλό φωτισμό, παιδιά. Φωτισμός. Με αδικείο φωτισμός. Πες όμως, γιατί έγινε αυτό. Είχαμε τις ώρες και... Άφησες.
παιδιά είμαστε μόνοι που καθόμαστε και διαβάζουμε και δεν θα περάσουμε και όλοι οι άλλοι δεν θα περάσουν, αλλά τουλάχιστον δεν διάβασα. Δεν περάσουμε. Εμείς. Ρε, δεν ξέρω, εγώ εκεί προς το τέλος το χάνω λίγο. Με τα σήματα, τα σέμ και αυτά τα κόρπα. Τι άστα αυτά. Αυτά βάζει. Θα πεις κανένα αστείο να βγάλουμε το ψωμί μας τώρα. Τι να πω ρε φίλε μου τώρα. Πες. Θα φύγουμε για να ξεκουραστείς κιόλας. Όντως, τι λέει ρε μαλακά, εγώ σε βλέπω πως είσαι κομμένος. Πώς θα βγάλεις βάρδια έτσι? Έχουμε και live σήμερα. Τι live έχετε? Στο μαγαζί. Δηλαδή, θα τραγουδήσεις? Όχι εγώ. Ποιος? Μια μπάντα. Το giveaway. Στάνος όντως. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα δώσουμε. Αυτό το βίντεο θα το ανεβάσω τη Δευτέρα και αύριο θα κανονίσουμε το giveaway, οπότε αύριο ό,τι πούμε θα το βάλω στο βίντεο τη Δευτέρα. Σωστός! Ένα φαν χοντρό. Τι... Μπουφάρα χοντρό δεν ξέρω αν έχουμε. Φίλε, δεν ξέρω. Αγίως πάμε απέναντι. Θες να βγάλω και μπουφάνη κάτι. Θες να σου δώσω εγώ ένα χοντρό μπουφάνι της αναγέννησης? Αυτό το έχω. Αφού έχεις αυτό θες άλλο? Της αναγέννησης μάτια. Φίλε, είναι γαμάτος, σε προστατεύει από τα πάντα. Από τα πάντα. Που ξέρεις τι, θα κλείσω το τέτοιο γιατί μετά θα ψάχνω 20 ώρες να βρω τα αστεία και θα βαρεθώ γιατί θα βάλω τον αστείο. Δεν είπες κανένα αστείο, κουρασμένος σας νομίζω, χρειάζεται να ξεκουραστείς. Τι να πω. Άντε πάμε. Πολλά είπαμε σήμερα. Πολλά είπαμε, πολύ διαβάσαμε. Ε. Πάμε, πάμε, ναι. Ε. Πάμε ρε μαλάκα. Όντως πήγες να κλειστήσεις. Απίστευτη. Ξάπλωνα για πόση ώρα από αυτή την πλευρά, δεν ξέρω αν είναι κόκκινη. Αυτό το ποτήρι είναι δικό μου. Έχει περάσει καμιά ώρα από τα ψαράκια και τώρα θα φάμε άλλο ένα γεύμα βρώμης. Δεν είμαστε τέρμα οργανωμένοι αυτές τις μέρες γιατί μόλις τώρα μετακομίσαμε, εντάξει, μαγειρέψαμε μερικές φορές, πήραμε απ' έξω μερικές φορές. Αύριο μάλλον φεύγει η μάνα μου και η αδερφή μου και θα έρθουν σε 20 μέρες όταν θα έρθει και το ίντερνετ και έχω τραθεί που δεν έχω ίντερνετ για 25 μέρες. Τέλος πάντων, θα τα πούμε με τον ΟΤΕ. Ξέρεις, όταν έχω εδώ τη μάνα μου, έχω δικαιολογία ότι δεν θα με ρυμνήσω για το τι θα φάω. Όχι ότι δεύτερο γεύμα βρώμης μέσα στη μέρα είναι κακό. Είναι απίστευτα νόστιμο, ρε φίλε. Το μόνο που έχω εδώ μέσα είναι βρώμη, πρωτεΐνη με γεύση φραόλα από την αγαπημένη μας εταιρεία. Ε, η αγαπημένη μας εταιρεία. Link και κωδικό στην περιγραφή. Και κακάο. Λίγο κακάο, δίνει απίστευτη γεύση. Λες και τρώω παγωτό. Τι είναι αυτό που κολλάει από εδώ κάτω? Κάποιοι με είχατε ρωτήσει για την αναλογία νερού και βρώμης. Εγώ το ζεσταίνω το νερό ξεχωριστά, το βάζω από πάνω, ανακατεύω μέχρι να φτάσει το consistency εκεί που θέλω. Προφανώς πρέπει όλη η βρώμη να είναι βρεγμένη. Το θες πιο νερούλο, το θες πιο σφιχτό. Όσο το αφήνεις εννοείται η βρώμη θα απορροφάει νερό και θα γίνεται πιο σφιχτή. Δηλαδή άμα σου φαίνεται πάρα πολύ νερούλη, μπορείς να την αφήσεις για λίγα λεπτά πριν τη φας. Όμως θα κρυώσει, έτσι. Να το έχει αυτό στο νου σας. Βουαλά! Και θα γίνει τουμπανέρος. Άιντε. Το βράδυ θέλω να πάω και ένα σινεμά γιατί έχει επικίνδυνες αποστολές και με πορώνουν αυτά. Αλλά θα δούμε αν θα πάω. Θα δούμε. Θα δείτε κι εσείς. Θα σφάω το γεύμα. Οπ, παίχτες μου! Μόλις είδαμε επικίνδυνες αποστολές. Είναι μία η ώρα. Η πιο επικίνδυνη αποστολή που έχω προς το παρόν είναι να φτάσω σπίτι χωρίς να κατουρηθώ πάνω μου. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Εντάξει, σε κάθε ταινία κάνει και πιο τρελά πράγματα ο Tom Cruise, ο Θωμάς ο Cruise,
Και τρέχουμε τώρα στο σπίτι. Και πρέπει και κάτι να φάμε. Για να δούμε. Ότι δεν θέλει. Εντάξει, δεν ήθελα το είπες... τέτοιο. Δεν ήθελα να περιμένω αυτό, όχι δεν ήθελα αυτό. Όχι, Αγγελίτσα, τώρα θα φας αύριο. Γιατί τσιγκούνεις όμως. Δεν είμαι τσιγκούνης. Και έφαγες, δεν άφησες ούτε ένα. Το χρειάζομαι. Δύο είχε. Άμα είχε τρία θα τα άφηνα. Ωραία, ένα για σένα είναι για μένα. Όχι, είχες φάει, είχες φάει ένα τριπλό και έμεινε μια φέτα εγώ. Μόνης. Ναι, σιγά, το ξέρω ότι το κάνεις. Γυρίσαμε από την τέλεια ταινία, κατουρίσαμε γέρος και δύο τοστάκια, πολύ λιτά, είναι 2 η ώρα το βράδυ. Απλά πεινάω και έχω φάει λίγο σχετικά σήμερα. Το βάρος μου σήμερα το πρωί ήταν 91 κιλά, 91,7. Είμαι κορυμμένος 91,92, 91,92, 91,92 εδώ και 3 εβδομάδες. Κομπλέ, δεν βιαζόμαστε. Ούτως ή άλλως έχω πάρει, έχει γεμίσει το σώμα μου, έχω πάρει λίγο λίπος, έχω πάρει λίγα νερά. Είμαι σε καλό σημείο, δεν χρειάζεται να ανεβώ πιο πάνω πολύ γρήγορα. Η άλλη επιλογή ήταν 2 σάντουιτς που είναι διπλάσια από αυτά και κρέπα και δεν την κάναμε, οπότε εντάξει εδώ πέρα, στη δίαιτα. Έχουμε την εξεταστική, έχουμε μερικά πράγματα που πρέπει να γίνουν, όμως θα κάνω αρκετά βιντεάκια που θα σας δείχνω πιο πολλά γεύματα bulking φάση και πώς θα τα ετοιμάζω κιόλας και τα λοιπά. Οπότε, αυτό είναι το τέλος του βίντεο. Καλό βράδυ, γεια σας.